Ο Φεβρουάριος είναι μήνας κινητοποιήσεων των συνταξιούχων. Υπενθυμίζω, το έχουμε ξαναδεί τις προηγούμενες ημέρες. Στις 22 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί στην Κοζάνη θα έχουμε κινητοποίηση, την οποία συνδιοργανώνουν συνεργαζόμενες συνταξιούχικες οργανώσεις Κοζάνης. Είναι αρκετοί συμμετέχοντες, θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Όμως πριν από 2 μέρες είχε προηγηθεί η αντίστοιχη πανατική συγκέντρωση διαμαρτυρίας συνταξιούχων όλων των ταμείων, όλων των κλάδων για θέματα της υγείας και της οικονομίας, της ακρίβειας. Η υγεία και η ακρίβεια είναι τα δύο νούμερο ένα ζητήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους. Θα μείνουμε στο θέμα αυτό. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Δήμο Κουμπούρη. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Κουμπούρη. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Αντικείμενο της κινητοποίησης που έγινε πριν από 2 ημέρες ήταν η υγεία και η ακρίβεια. Μάλιστα, ο προγραμματισμός ήταν να καταλήξετε στο Υπουργείο Υγείας. Φαντάζομαι αυτό κάνατε. Να θυμίσουμε τους λόγους της κινητοποίησης. Ποια θέματα απασχολούν τους συνταξιούχους? Κοιτάξτε να σας πω, οι συνταξιούχοι όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν τσακιστεί κυριολεκτικά από όλες τις κυβερνήσεις. Στις κύριες επικουρικές τους συντάξεις, στις συντάξεις χειρίας, το ΕΚΑΣ καταργήθηκαν δικαιώματα και συντάξεις που τους είχαμε πληρώσει σε όλη μας τη ζωή. Δεν φτάνουν αυτά τα προβλήματα, έχουμε τα προβλήματα της ακριβίας, του πληθωρισμού που εξανεμίζουν το πενιχρό πια εισόδημα που έχει απομείνει και φυσικά μεγάλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της υγείας όπως εξελίσσεται, αφού ουσιαστικά δεν υπάρχουν ούτε νοσοκομεία, ούτε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις ανάγκες, γενικότερα για τις ανάγκες των εργαζομένων του λαού και φυσικά για τους συνταξιούχους, οι οποίοι είναι από τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε τις κινητοποιήσεις μας. Δεν κάνουμε αγώνες για τους αγώνες, κάνουμε αγώνες επειδή έχουμε μεγάλα προβλήματα και σε αυτή τη φάση, χωρίς να αφήνουμε τα άλλα προβλήματα και τη διεκδίκησή της, διεκδικούμε τα προβλήματα της υγείας που είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για μας. Βεβαίως. Το θέμα της πρόσβασης στην υγεία μοιάζει να γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Είδαμε σε άλλο μέρος του δελτίου την αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στα φάρμακα. Ισχύει αυτό, το έχουν αντιληφθεί οι ασφαλισμένοι που εξυπηρετούν στα φαρμακεία. Έχουμε και τα απογευματινά ιδιωτικά χειρουργεία. Μοιάζει η υγεία να χάνει το δημόσιο χαρακτήρα της, κύριε Πρόεδρε? Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα. Δηλαδή, εμείς πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή για την υγεία. Πληρώνουμε και τώρα ως συνταξιούχοι. Βεβαίως πληρώνουμε και σαν φορολογούμενοι. Και δημόσιο σύστημα υγείας ουσιαστικά δεν έχουμε, αφού σωστά παρατηρείτε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας αδυνατίζει σε όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στην υγεία. Δηλαδή, οδηγούμαστε κυριολεκτικά στο όποιος έχει λεφτά να ζήσει, όποιος δεν έχει λεφτά θα πεθάνει. Δηλαδή, όταν μιλάνε ορισμένοι για ισότητες και για ισοτιμίες και όλα τα εκείνα που ακούμε τα νόστιμα αυτή την εποχή, γιατί δεν λύνουν αυτό το πρόβλημα? Γιατί ο λαός δεν πρέπει και που πληρώνει καθημερινά για αυτά τα ζητήματα να έχει δωρεάν υγεία δημόσια και φυσικά τα φάρμακά του που, να μπορεί να ανακουφίζεται ή να έχει πρόσβαση, ας πούμε, σε φάρμακα που είναι πολύ σημαντικά για την υγεία του? Γιατί δεν γίνονται όλα αυτά? Διότι οι κυβερνήσεις έχουν αποφασίσει τα χρήματα που πληρώνουμε να μην πηγαίνουν για τους σκοπούς τους δικούς μας, αλλά να πηγαίνουν για τους σκοπούς εκείνους που θα ενισχύουν τις πολυεθνικές, την πράσινη ανάπτυξη και όλα εκείνα που γνωρίζουμε, τους λεγόμενους αυτοδημιούργητος και φυσικά τα μονοπόλια της υγείας που στείνονται καθημερινά και μεγαλών. Γι' αυτό εμείς διεκδικούμε δημόσιο, αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας και φυσικά δωρεάν φάρμακα και όλα τα άλλα που χρειάζονται για να ζήσει ένας άνθρωπος με αξιοπρέπεια και φυσικά να ζήσει αφού δεν έχει χρήματα να πληρώσει. Τα αιτήματά σας αυτά τα μεταφέρατε στην κυβέρνηση, είχατε συνάντηση με κάποιον εκπρόσωπό της? Κοιτάξτε, ο κύριος Γεωργιάδης δεν μας δέχτηκε και καταγγείλαμε όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι. Εμείς επιμένουμε για ένα ραντεβού για αυτή την υπόθεση και θα διεκδικήσουμε να έχουμε λόγο στα ζητήματα και να μας ακούει η κυβέρνηση και τα υπουργεία, διότι εμείς είμαστε αυτοί που συμβάλαμε για να υπάρχει πλούτος σήμερα στην κοινωνία. Εμείς είμαστε αυτοί που συμβάλλουμε και για την υγεία και φυσικά μας
τα οποία έρχονται να ζήσουν σε χειρότερες συνθήκες από εμάς, αφού ουσιαστικά για αυτούς τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα. Επομένως, απαιτούμε από την κυβέρνηση να δεχτεί να μας ακούσει και να δώσει λύσεις επιτέλους στα προβλήματα που έχουμε. Ευχαριστούμε θερμά κύριε Κουμπούρ για τον χρόνο σας. Ευχόμαστε καλή δύναμη για τη συνέχεια των αγώνων σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.